που θα πρέπει να ζητήσουμε από τους κατοίκους εκεί της παραλιακής του Βροντάδου και γενικότερα τη συγγνώμη μας, γιατί οι αλλούς ασφαλείας οι δρόμοι θα κλείσουν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή που θα τρέχουν πάνω στο οδόστρωμα και θα έχουμε ποδήλατο και θα τρέχουν δρομείς, οπότε θα κλείσουν για να διεξαχθεί μια τέτοια εκδήλωση με απόλυτη ασφάλεια. Μετά θα διεξαχθεί το κολυμπητικό κομμάτι στη συνέχεια, που και αυτό θα γίνει εντός των ορίων που έχει ορίσει το λιμεναρχείο με σημαδούρες και φυσικά την αναπαγωστική εταιρεία που έχει το στοιχείο να έχει στείλει και έξτρα αναπαγωσώστες για να είμαστε καλυμμένοι. Μετά θα ακολουθήσει το Pasta Party στην πλατεία του Αφανή Ναύτη, που μπορεί να έρθει ο καθένας να δοκιμάσει τα μακαρόνια που θα έχουμε σε διάφορες γεύσεις για ουσιαστικά το κύριο αγωνιστικό μέρος που θα είναι την Κυριακή το πρωί, όπου θα γίνει το τρίαθλο, δηλαδή το κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο τρίαθλο που γίνεται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Είναι μικρών αποστάσεων, δηλαδή 200 μέτρα κολύμπι, 6 χιλιόμετρα ποδήλατο και 2 χιλιόμετρα τρέξιμο, για να είναι πιο φιλικό για τον κόσμο που θα το γνωρίσει, με την προοπτική ότι του χρόνου θα κάνουμε ένα των Ολυμπιακών αποστάσεων, δηλαδή 1200 μέτρα κολύμπι, 25 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, που θα είναι και πόλος έλξης ουσιαστικά πολύ περισσότερων ατόμων εκτός σχίου. Διότι εύκολα πάει κάποιος να κάνει ένα μεγάλο αγώνα εκτός σε συνδυασμό με διακοπές πάντα, από ένα μικρό. Θα κοιτάξουμε να γίνει σε περίοδο που είναι εκτός σεζόν, για να ευνοήσουμε τον τουρισμό που είναι και ο αρρωγός μας στην όλη προσπάθεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μετά θα γίνουν οι απονομές, θα γίνει ένα υπέροχο beach party από κάτω στην παραλία. Όπως είπα, και την Κυριακή το πρωί οι δρόμοι θα είναι κλειστοί, γιατί θεωρείται πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και βασική προϋπόθεση για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση ότι πρέπει οι δρόμοι να είναι κλειστοί. Πήγαμε με την αστυνομία, επισημάναμε όλα τα τμήμα της στοχείας, όλα τα σημεία, και αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να κλείσει ώστε να μην υπάρχει το παραμικρός κίνδυνος για τους συμμετέχοντες. Θα έχει και παιδιά από όλες τις ηλικίες, από 7-8 χρονών μέχρι και 14, το τμήμα μαζί με τα ΑΜΕΑ, και τα οποία στα ΑΜΕΑ φυσικά θα μιλήσει ο πρόεδρος. Βασικά θέλουμε να είναι μια ασφαλή εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε γύρω στα 300 άτομα αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να χωρέσουμε κι άλλους που προκύπτουν τελευταία στιγμή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε και είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε μία ακόμα δράση. Μία ακόμα δράση της Περιφέρειας, η οποία μαζί με το Δημοχείο προσπαθεί πάντοτε για το καλύτερο του νησιού. Πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει καταφέρει, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, να κάνει πολύ σημαντικές πολιτιστικές δράσεις αλλά και αθλητικά γεγονότα. Και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι, θέλουμε να ενισχύουμε τέτοιες δράσεις και χαιρόμαστε, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα που αυτός ο σύλλογος τώρα κάνει μια δράση η οποία είναι εξαιρετική. Είπαν ότι συμμετέχουν 250 άτομα. Εγώ αυτό που επιλαμβάνω είναι το εξής που είπε. Πρώτον, ότι είναι ένα αθλητικό γεγονός ποιοτικό και μπαίνουν παιδιά ακόμα και ειδικών αναγκών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί δεν πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι στο περιθώριο, αλλά πρέπει να τους αγκαλιάσουμε, γιατί είναι άνθρωποι μας και τους αγαπούμε. Δεύτερον, είναι, όπως είπα προηγουμένως, εκτός σεζόν, το είπε ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό για μας, γιατί η φιλοσοφία μας είναι η παράταση της τουριστικής περίοδου. Εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε πολύς κόσμος. Πήγαμε καλά στον τουρισμό, θα τα δείτε, θα γίνει και ένας απολογισμός. Αλλά ειδικά σε γεγονότα ποιοτικά, τα οποία μας ζητούνται να τα χρηματοδοτήσουμε, τα ενισχύσουμε και είναι εκτός σεζόν, είμαστε υπέρμαχοι. Αυτό το λέμε, το τονίζουμε και καλούμε τους συλλόγους, όσοι θέλουν και μπορούν να κάνουν γεγονότα ποιοτικά πάντοτε εκτός σεζόν, είμαστε επαναλαμβάνω μαζί τους. Πράγματι, εμείς είμαστε αρρωγοί, όπως έχω ξαναπεί, σε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής στο νησί, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να φέρει και επισκέπτες, να αυξήσει την επισκεψιμότητα.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν σύλλογοι, όπως είναι προκειμένου οι ποδηλάτες Χίου, που καθιερώνουν δράσεις, καθιερώνουν εκδηλώσεις μέσα στο έτος. Αυτό βοηθάει και εμάς να έχουμε ένα προγραμματισμό, αλλά και τους επισκέπτες να γνωρίζουν πότε γίνεται τι. Οπότε στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για να δημιουργηθεί ένα ετήσιο καλεντάρι εκδηλώσεων, νομίζω ότι έχουμε συνεργάτες και αρρωγούς τους συλλόγους αυτούς, οι οποίοι υπεύθυνα και με σοβαρότητα έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα κατέτος και μπορούν να τοποθετήσουν χρονικά ήδη από το προηγούμενο χρόνο τις δράσεις της επόμενης χρονιάς και να προετοιμαστούμε έγκαιρα γι' αυτό. Εμείς συμμετέχουμε οικονομικά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, διότι αφενός είναι κάτι, έχει ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα, ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Έχει συμμετοχές όχι μόνο από τη Χίο, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως ενδεικτικά έτσι, από την Αθήνα, από τη Λέσβο, από την Τουρκία. Και στόχος των ποδηλατών είναι το να γίνει ακόμα μεγαλύτερος αυτός ο αγώνας και να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο. Οπότε θα είναι και ένα καλό τεστ, έτσι πρόεδρε, με τις συμμετοχές που θα έχει φέτος, να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο και να ενισχυθεί και ακόμα περισσότερο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχίζουμε και βάζουμε στους αγώνες τη ειδική κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό για μας τους γονείς και για τους ίδιους τα ατόμα με αναπηρία να συμμετέχουν και να συνδράμουν σε αυτές τις δράσεις, να τους χειροκροτήσουμε, να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους, να τους δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε μέσα στην ίδια την κοινωνία, ότι συνυπάρχουμε και ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Είναι αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τους συνδιοργανωτές των Δήμων και την Περιφέρεια που πλαισιώνουν σε αυτά τα δρόμενα. Και καλό όλο τον κόσμο, καλό τους χιώτες, εκτός το ότι να έρθουν να χειροκροτήσουν τα παιδιά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες που θα κάνουν αυτή την προσπάθεια του κολύμπου και του τρεξίματος να τους χειροκροτήσουν, να χειροκροτήσουν και τους υπόλοιπους, όποιος δεν συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες. Να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστώ από τώρα στους εθελοντές, γιατί χωρίς εθελοντές δεν γίνεται κανένας αγώνας. Είναι ο πιο σημαντικός κρίκος, νομίζω, πρόεδρε, αν δεν υπάρχει εθελοντισμός και δεν γίνεται κανένας αγώνας. Και φυσικά θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στους ποδηλάτες, στους ποδηλάτες Χίου, ότι με αυτές τις δράσεις που κάνουν επεκτείνουν και την τουριστική ανάπτυξη της νησιού, ώστε να έρχεται κόσμος να γνωρίζει το νησί. Κλείνοντας, καλώ και εγώ από τη μεριά μου τα παιδιά όλα να έρθουν να χειροκροτήσουν, να έρθουν να συμμετέσχουν. Είναι μια γιορτή, δεν υπάρχει το πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Υπάρχει το χειροκρότημα, υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση και η συμμετοχή. Και η συμμετοχή.